Ελάτε με την Doctors Formula στο διαστημόπλαιο της νανοτεχνολογίας που θα σας εκτοξεύσει στον κόσμο των λιποσωμάτων. Doctors Formula σας μεταφέρει στον θαυμαστό κόσμο της νανοτεχνολογίας για μια καινούρια ζωή. Κυρίε και κύριοι, το χειρότερο που μπορεί να βρει το σημερινό άνθρωπο είναι ο διαβήτης, το ζάχαρο. Η δεύτερη μεγάλη διαταραχή παγκοσμίω. Αμερική, Ευρώπη, σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, ποιος είναι ο διαβήτης, η παχυσαρκία και το λεγόμενο μεταβολικό σύνδρομο. Εδώ και 22 χρόνια, επειδή υποφέρω από διαβήτη, επειδή υποφέρω από παχυσαρκία, έχω εξελιχθεί ένας πάρα πολύ καλός γιατρός, που αντιμετωπίζει τις επιπλοκές, τις επιπλοκές. Έχουμε εξαιρετικούς διαβιτολόγους. Όταν λέμε εξαιρετικούς, εξαιρετικούς. Η επιστήμη, η επιστήμη βγάζει εξειδικευμένους γιατρούς. Όλοι ξεκινάμε από το πανεπιστήμιο. Και άλλοι λοιπόν κάνουν εξειδίκευση. Άλλοι γίνονται νευρολόγοι, αγιολόγοι, ορθοπαιδικοί και κάποιοι γίνονται διαβιτολόγοι για να αντιμετωπίσουν το διαβήτη. Δεν ήταν παλιά όπως οι παθολόγοι. Παλιά δεν υπήρχαν διαβητολόγοι. Ήταν ο παθολόγος. Τώρα λοιπόν λόγω, λόγο, αυτής της μάστιγας έχουν απτυχθεί ειδικότητα που λέγονται διαβητολόγοι. Τι γίνεται όμως. Ο, ο πολιτισμένος άνθρωπος τι λέει. Α, θα πάω στο διαβητολόγο, θα μου δώσει αντιδιαβητικά φάρμακα και θα, τρέω και θα τρώω ό,τι θέλω. Θα τρώω ένα φούρνο, μια πιτσαρία, ένα γαλακτοπολείο, θα, το βράδυ θα πίνω όσο θέλω, διότι είναι ο λεγόμενος διετικός τρόπος ζωής δεν γίνανε οι διαβητολόγοι και τα αντιδιαβητικά φάρμακα για να τρώτε εσείς ανεξέλεγκτα, ανεξέλεγκτα ό,τι είναι η διαφήμιση, ό,τι βλέπει το μάτι και ό,τι φτιάχνει η βιομηχανία. Αν, αν, αν δεν μπορέσεις να βελτιώσεις την, την, τον τρόπο ζωής σου με ποιοτική διατροφή, δεν σε σώζει τίποτε, διότι εκτός από το διαβήτη έχουμε τις λεγόμενες διαβητικές επιπλοκές. Και, και σας λέω το εξής. Εξηγούμε, εξηγούμε. Ό,τι και φάρμακο να πάρετε, ό,τι και να πάρετε, φάρμακα της παλιάς γενιάς, της νέας γενιάς, ε, ενέσεις, ό,τι και να πάρετε, μετά το γεύμα δημιουργείται η λεγόμενη μεταγευματική υπεργλυκαιμία. Ο διαβητικός, γιατί λέγεται διαβητικός, γιατί. Μόλις φάει κάτι, ό,τι και να είναι, φρούτα, ψωμί, τυρί, ό,τι και να φάει, μπαπ, ανεβαίνει το ζάχαρο και συνήθως πάνω από ένα 80, 2, 2,5, 3 ανάλογα. Αυτή λοιπόν η μεταγευματική υπεργλυκαιμία σκοτώνει όλους τους διαβητικούς. Μετά από κάθε γεύμα, δά, το ζάχαρο ανεβαίνει. Λέγεται μεταγευματική υπεργλυκαιμία. Αυτή η μεταγευματική επιλήμια είναι η αιτία για να καταστρέφονται, να καταστρέφονται τα, αγία, τα αγγεία και τα νεύρα και τα νεύρα. Δύο πράγματα καταστρέφει ο διαβήτη. Τα αγία και τα νεύρα. Μα ο άνθρωπο λειτουργεί με αγία και νεύρα. Με λίγα λόγια, με λίγα λόγια, η χειρότερη διαταραχή είναι η που δημιουργείται όταν εσύ πάθεις διαβήτη. Ο διαβήτης όμως κυρίες και κύριοι δεν, δεν είναι κολλητικός, μην έρθεις κοντά μου και κολλήσω διαβήτη. Ο διαβήτης λοιπόν κυρίες και κύριοι προέρχεται από την κακή διατροφή την βιομηχανοποιημένη, η οποία ξεκινάει από πολύ νωρί. Όταν λοιπόν ανεβαίνει, 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 ανεβαίνει η θερμοκρασία, το τρόφιμο αρχίζει χημικά και αντιδρά. Αυτή η χημική αντίδραση την ανακάλυψε το 1900, το 1900 ο Μάιλαντ. Ήταν ένας χημικός τροφίμων, ο οποίος μελέτησε την αμάυρωση των τροφίμων. Παίρνουμε λοιπόν ένα τηγάνι, βάζουμε ηλιέλαιο και, και, τηγανίζουμε τους σκεφτέδες. Στην αρχή γίνονται καφέ, μετά μαύροι. Αυτό λέγεται αντίδραση αμαύρωση ή αντίδραση μάιλαν προ τιμή αυτού του χημικού. Αυτή λοιπόν η αντίδραση είναι η καταστροφή του διαβητικού. Και όχι μόνο, και όλο τον ανθρώπο. Όταν λοιπόν τρώμε, τρώμε προϊόντα που είναι υπερβολικά, υπερβολικά, υπερβολικά ψημένα σε υψηλές, υψηλές θερμοκρασίες... Αυτό δημιουργεί προϊόντα υπερβολικής οξείδωσης. Άρα λοιπόν συνεχώς βρισκόμαστε σε τι. Υπεροξυδωμένα προϊόντα. Όλα τα προϊόντα, τα υπεροξυδωμένα 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 προϊόντα δημιουργούν όλες τις βλάβες. Τόσο στα τριχοειδή αγγεία όσο και στα μεγάλα αγγεία, τόσο στα νευράκια όσο και στα μεγάλα νεύρα. Αυτά λοιπόν δεν είναι... Δεν σα σας κάνω δηλαδή μια υπερβολή. Είναι η καθημερινότητα η οποία ξεκινάει από τα παιδιά μας, από τους μαθητάς, από τους στρατιώτες, από τους εργαζόμενους σε γραφεία. Αυτοί λοιπόν που πάνε και κουράζονται και κάνουν μπάνιο και μετά πλακώνουν και όσοι λοιπόν σταματάνε στα περίπτερα, από το ένα χέρι παίρνουν τα τσιγάρα και από το άλλο παίρνουν κάτι από αυτά. Έτσι. Προσέξτε. Εκτό όμω από αυτά που λέγονται τελικά προϊόντα, δεν, δεν, δεν μπορούν χειρότερα να γίνουν, τελικά προϊόντα. Προχωρημένη υπεροξίδωση, υπεροξύδωση, υπεροξίδωση, υπεροξίδωση, υπεροξίδωση. Τελικά προϊόντα προχωρημένη υπεροξίδωση. Κανονικά, κανονικά, εδώ έχω μία πατάτα. Την έχω φέρει από το σπίτι μου. Πατάτα. Αυτή λοιπόν η πατατούλα, η πατατούλα έχει μέσα νερό νερό, νερό. Έχει άμυλο και πρωτενη πατάτα. Ποια είναι, για να μπορέσω να τη φάω, για να μπορώ να τη φάω, πρέπει να την κάνω εύπεπτη. Ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο για να κάνει την πατατούλα εύπεπτη, ποιο είναι, <laughs> Να τη βράσεις. Ο βρασμό είναι 100 βαθμού. Δεν είναι παραπάνω ούτε 300 ούτε 400. Όταν λοιπόν βράζεις μία πατάτα, γίνεται εύπεπτη και την τρως. Αλλά δεν έχει τη οστιμιά τη τηγανητή, μην τρελαθούμε. Εντάξει. Οπότε εκεί είναι, αν όμω τη βραστεί πατατούλα τη βάλει μέσα σε ντοματοσαλάτα, κρεμμύδια, φετούλα, όλα και αυτά και ριγανούλα, είναι μια χαρά. Αλλά τι γίνεται τώρα, είμαστε, ρε παιδί μου, απεισχολημένοι. Κοιτάμε όλε τι δουλειέ μα. Καθίσουμε τώρα, βράζουμε πατάτε. Κι όμω, κι όμως, ο, ο τρόπο μαγειρέματο είναι όπου υπάρχει υδρατμός. Μπορεί να είναι κατσαρόλα. Ω, θέλεις να κάνεις εσύ κρεατάκι. Κατσαρόλα. Ό,τι λοιπόν είναι εκτός νερού αφυδατώνεται και τι κάνει, τι κάνει, τι κάνει ζημιά στα αγγεία, στα νεύρα, στον εγκέφαλο, στο πάνγκριας. Τώρα λοιπόν οι παθήσεις, οι παθήσεις δεν είναι ούτε η φυματίωση, ναι, ναι, δεν είναι ούτε ο πνευμονιόκοκος που που σκότωνε τους ανθρώπους από οξύε πνευμονίες. Όχι. Ποιος είναι, δεν είναι τα μικρόβια. Τι είναι. Είναι αυτά τα, τα προϊόντα που είναι, που είναι εχθρός του ανθρώπου. Όπως είναι οι γύρες, ρε παιδί μου. Οι γύρι λέγεται αντιγόνο. Ε, το περδικάκι που μου κάνει αλλεργίες είναι αντιγόνο. Υπάρχουν λοιπόν ουσίες, ουσίες... Που ενοχλούν το ανοσοποιητικό σύστημα. Λέγονται, αυτά τα προϊόντα λέγονται αντιγόνα. αντιγόνα. Όταν εγώ εισπνεύσω γύρι, ενοχλώ το αγγείο. Είναι αντιγόνο. Όταν λοιπόν εισπνεύσω εγώ αιωρούμενα ε, ε, πράγματα, είναι, λέγονται αντιγόνα. Αυτά τα αντιγόνα, αντιγόνα πέφτουν πάνω στο αγκείο και βρίσκουν τα λεγόμενα αντισώματα. Διότι όλα, ο οργανισμός έχει ανοσοποιητικό σύστημα. Το εσωτερικό τείχωμα των αρτηριών έχει, έχει, έχει ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτό λοιπόν τα αντισώματα τσακώνονται, δημιουργούν φλεγμονή, δημιουργούν αθιερωματική πλάκα, βουλώνει αθιερωματική πλάκα, σπάει αθιερωματική πλάκα και έχουμε... Έχουμε, τι έχουμε, τι έχουμε, εμφράγματα ή εγκεφαλικά. Όλα λοιπόν ξεκινάνε από αυτά τα τελικά προϊόντα υπερβολική, υπερβολικού ψησίματος. Υπερβολικού ψησίματος. Έλατε όμως που αυτά τα υπερβολικά ψημένα προϊόντα είναι νόστιμα, τι την ενδιαφέρει τη βιομηχανία. Να τρως, να σου ανοίγει όρεξη και συνέχεια να μην ξεφεύγεις από αυτά. Παθαίνεις εθισμό. Εθισμό. Η βιομηχανία λοιπόν τροφίμων τα ξέρει αυτά. Και βάζει παντού, βάζει λοιπόν προϊόντα υπερβολικής 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 οξύδωσης θερμότητος. Διότι η θερμότητα είναι οξύδωση. Και φτιάχνουμε λοιπόν, λοιπόν γλυκά αυτά όλα τα πάντα. Ε, και όταν είμαστε, όταν είμαστε ρε παιδί μου στην παραλία και είμαστε κουρασμένοι θα κοιτάξουμε τώρα ε, τι, τι, αν, αν μαζί μας πάρουμε βραστή πατάτα ή οτιδήποτε, και παραγγέλουμε και μία φρουκτόζη. Ε, λέμε λοιπόν στο beach bar: ε, Φέγγλε, δώσ, δώσ' μου ένα ποτήρι φρουκτόζη. Μην το λέτε πορτοκαλάδα, φρουκτόζη. Διότι αυτό που πίνετε δεν είναι, δεν είναι φρούτο. Oh, άλλο το φρούτο. Το φρούτο είναι καρπούζι, πεπόνι, ροδάκι, νοβέρι. Το είναι φρούτο. Αυτό τι είναι, τι είναι ξεζουμισμένο φρούτο που λέγεται φρουκτόζι. Έλαντε που η φρουκτόζι καταστρέφει τα αγκία, τα νεύρα και όλο οργανισμό 350 φορές περισσότερο από τη ζάχαρη. Καλύτερο λοιπόν να φας λίγο ζαχαρίτσα παρά να φάρεις φρουκτόζι, φρουκτόζι. Δεν το ξέρει ο κόσμος και νομίζει λοιπόν ότι παίρνοντα ε, χυμού είναι υγιεινά. Εδώ λοιπόν είναι, εδώ είναι η παγίδα. Όλα λοιπόν αυτά τα πράγματα δεν είναι υπερβολικά που σας λέω. Είναι η καθημερινότητα. Η καθημερινότητα, η καθημερινότητα, η καθημερινότητα. Και αυτό γιατί σήμερα οι άνθρωποι τρέχουν σε δύο-τρεις δουλειές για να μπορέσουν να ζήσουν. Οπότε λοιπόν υποτιμούν, υποτιμούν, υποτιμούν την υγεία τους διότι είναι εκτό σπιτιού και όλη τη μέρα τρέχουν. Στο δρόμο είναι τυροπιτάδικα, ε, το ε, περίπτερα. Αυτά είναι. Έτσι λοιπόν, έτσι, λοιπόν καταφεύγουμε, καταφεύγουμε σε αυτά τα τελικά προϊόντα προχωρημένης γλύκανσης, τα, προϊόντα, τα οποία τι γίνεται. Και έχουν γεύση και ε, 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 σ, σου δημιουργούν μια εφορία. Πάνε στον εγκέφαλο και του κάνουν μια εφορία. Αυτά τα ξέρουν οι βιομηχανίες και γι' αυτό υπάρχουν. Προσέξτε. Οι ειδικοί, οι διαβιτολόγοι, τα ξέρουν αυτά. Τα ξέρουν αυτά. Προσέξτε, προσέξτε. Ε, εγώ παρακολουθώ τα συνέδρια των διαβιτολόγων. Κάθε δύο χρόνια πηγαίνω και παίρνω βιβλία των διαβιτολόγων. Εδώ λοιπόν είναι το 2014. Έγινε ένα συνέδριο των διαβιτολόγων. Στη σελίδα 44 τι λέει, τι ότι τα τελικά προϊόντα υπερβολικής οξύδωσης τι κάνουνε μαζί με το πολύ ζάχαρη του οργανισμού και τα ε, ε, ενεργοποιούν τα μυτοχόνδρια γίνεται δηλαδή ένας χαμός στην υπερβολική οξύδωση από τα μυτοχόνδρια καταστρέφεται το εργοστάσιο παραγωγής πρωτεϊνών που λέγεται ενδοπλασματικό δίκτυο και παράγονται κατεστραμμένες πρωτεΐνες, όπως είναι η αιμοσφαιρίνη. Η αιμοσφαιρίνη, δεν λέμε πόσο γλυκοζιωμένη η αιμοσφαιρίνη έχει. Τι είναι. Για πεςτε τι είναι. Κατεστραμμένη πρωτεΐνη. Όταν λοιπόν έχεις γλυκοζιομένη αιμοσφαιρίνη πάνω από 5,5, τότε το αίμα σου η αιμοσφαιρίνη γίνεται κουφέτο. Τα κουφέτα... Ε, 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 Ενοχλούν το εσωτερικό τείχωμα των αρτηριών Και τι κάνει Αντίδραση Φλεγμονή Η φλεγμονή πίζει το αίμα Αυτό λοιπόν κάνει αθυρομάτωση Μετά σπάει η πλάκα Και γίνεται έφραγμα ή εμβολές Όλα ξεκινάνε Από αυτά τα προϊόντα Υπερβολικής 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 οξύδωσης Και αυτό λοιπόν το ξέρουν όλοι οι διαβητολόγοι Γιατί Το έχουν διαβάσει στα βιβλία τους Εδώ 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 εδώ. Αυτά έτσι λέγονται εξωγενή. Το age σημαίνει advanced. advanced. Ότι, ότι είναι, σου δίνει advanced. Ε, τελικά προϊόντα προχωρημένου ψησίματο. Αυτά λοιπόν ενεργοποιούν όλο τον οργανισμό και πάει κατά διαόλου κατά, όλα τα αγκία. Και τότε λοιπόν αυτό το οξυδοτικό οξυδοτικό στρε, οξυδοτικό στρε, τι κάνει, εξαντλεί του μηχανισμού άμυνα και τότε υπάρχει, δημιουργείται φλεγμονή και υπάρχει μια επιλογή. Ή να πεθάνει από προγραμματισμένο κυταρικό θάνατο που λέγεται απόπτωση, ή να πεθάνει από τι, από τι, από ξαφνικό θάνατο, το οποίο έχει σχέση με, την, με το, με το έμφραγμα. Δηλαδή, ένας πεθαίνει σιγά σιγά, υποξία σιγά σιγά ή ξαφνικά μπαπ, βουλώνουν τα αγκία απότομα. Το ένα λέγεται, το ένα λέγεται, ε, ε, θάνατος και το άλλο λέγεται νέκρωση. νέκρωση. Η νέκρωση, τι είναι, το έφραγμα νέκρωση. Αυτό είναι απότομο. Άρα είναι και σιγά σιγά μπορεί να πεθαίνουν τη καρδιά, του εγκεφάλου, τα πάντα. Η εκπομπή είναι πάρα πολύ σοβαρή. Πάρα πολύ σοβαρή. Και ξαναέρχομαι στη σύσταση των διαβιτολόγων. Στη σύσταση των διαβητολόγων. Σύσταση διαβητολό... Εδώ. Πάω στη σελίδα 53. Τι λένε οι διαβητολόγοι. Δεν το λέω εγώ. Εδώ είναι γραμμένο. Το πρώτο πράγμα δεν είναι να πάρω εγώ αντιδιαβητικά φάρμακα και να τρώω ό,τι θέλω. Να είναι; Όχι. Λένε οι διαβητολόγοι. Το πρώτο πράγμα είναι, φίλε να αλλάξεις τον τρόπο ζωής. Προς προϊόντα υπερβολικής οξύδωσης πρέπει να τα περιορίσεις. Η μπενφοθιαμίνη. Η μπενφοθιαμίνη κυρίες και κύριοι, η μπενφοθιαμίνη, η μπενφοθιαμίνη, η μπενφοθιαμίνη εμποδίζει, εμποδίζει τους κεφτέδες, εμποδίζει, εμποδίζει το τσίκνισμα, ε, το, 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 το τσιγάρισμα, του κρέατος που κάνουν οι γυναίκες, η μπενφοθιαμίνη ήρθε να σώσει τους διαβητικούς από τα τελικά προϊόντα υπερβολικής οξύς. Μπενφοθιαμίνη. Τι είναι η μπενφοθιαμίνη. Τι είναι η μπενφοθιαμίνη. Η μπενφοθιαμίνη κυρίες και κύριοι, το λέει η λέξη, είναι η θιαμίνη. Αλλά η δική, η δική, η δικη B1, θιαμίνη, η οποία είναι απορροφήσιμη. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οι βιταμίνες που σας λέω κάθε μέρα, κάθε μέρα η μπε, απορροφούνται, αλλά με τη διάχυση. Εδώ λοιπόν θέλουμε εμείς να απορροφηθούν οι βιταμίνες μπαμ και κάτω. Αυτό το κάνει μόνο η νανοτεχνολογία. Η Dr. Formula φτιάχνει μπεμφοθιαμίνη που απορροφείται μπαμ και κάτω. Τι θέλω να πω με λίγα όλοι. Όταν λοιπόν, μετά από κάθε γεύμα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, πάρεις ένα κουταλάκι μπεφοθιαμίνη, σταματάει την, υπερ, την, 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 μεταγευματική Η μπεμφοθιαμίνη, η μπεφωθιαμίνι, γλιτώνει τον διαβητικό από το να καταστραφεί τα αγγεία και τα νεύρα. Η μπεμφοθιαμίνη, η εμποδίζει, εμποδίζει την καταστροφή και των τριχοειδών αγγείων αλλά και των μεγάλων αγγείων αορτές, που κάνουν ανεβρίσματα και τέτοια. Η μπεμφοδιαμίνη. Προσέξτε, πρώ. το αγγείο έχει, έχει τρία στρώματα. Άλλη δουλειά γίνεται στο εξωτερικό στρώμα που θέλει κολαγόνο βιταμίνη C. Άλλο γίνεται στο μεσαίο που είναι η συστολή θέλει το μαγνήσιο. Και άλλο, και άλλο το εσωτερικό τείχωμα των αρτηριών που καταστρέφεται από τα, σιγάρα, από τα τσιγάρα και γι' αυτό θέλει το αρτερνό. Το αρτερνό γλιτώνει όσοι λοιπόν καταστρέφουν τα αγγεία τους τα τσιγάρα. Το αρτερνό. Όταν καπνίζεις καταστρέφεται το εσωτερικό τείχο με τον αρτηριόν. Η Dr. Formula φτιάχνει, φτιάχνει από φύλλα ελιά και ξαναεπισκευάζεται η καταστροφή του εσωτερικού τυχώματο των αγγείων με το αρτερνό που το, κάνει, το καταστρέφει τα τσιγάρα. Αλλά τι γίνεται όμως. Δεν έχει μέχρι πρότινος προϊόντα που να απομακρύνουν τη και δεν είχε, τώρα λοιπόν τους έχει. Είναι η λεγόμενη μπεμφοθιαμίνη. Όταν λοιπόν εσύ μετά από κάθε γεύμα και κυρίως το μεσημεριανό πίνεις ένα κουταλάκι μπεμφοθιαμίνη, 1200% αποβάλλονται αυτές από τα νεφρά. Όλες αυτές οι τοξικές ουσίες που παίρνουμε από τη διατροφή, σύν αυτές που φτιάχνουν από το πολύ ζάχαρο, που λέγονται υπερβολικά, υπερβολικά οξυδωμένα προϊόντα και είναι τοξικά, είναι θανατηφόρα, αποβάλλονται από τα νεφρά. Βέβαια, όλα εξαρτάται και από, και από, πόσο τρως. Διότι και τα νεφρά έχουν και αυτά μια δυνατότητα. Αυτό τα βοηθάει μόνο, μόνο η μπεμφωθία Επιπλέον η μπεμφωθία βοηθάει όσου καταστρέφονται τα νεύρα από το λεγόμενο νευροπαθητικό πόνο. Έτσι. Θα τα ξαναπώ μετά από το διάλειμμα. Εν συντομία, εν συντομία θα έχω ύμνο στην πεμφωθιαμίνη. μήνυμα. για διάλειμμα. Ανακοίνωση. Η προβολή τη εκπομπή στην ανοτεχνολογία και υγεία έχει σαν στόχο την υπενθύμηση των φυσιολογικών μηχανισμών που καταπονεί ο σημερινό τρόπο ζωή. Η βελτίωση τη τρέψεω και η απομάκρυνση των τοξικών ουσιών αποτελούν καθημερινή μέρημνα του καθενό μα. Η εφαρμογή των συμβουλών μα με υγιεινή διατροφή, άσκηση και φυσικέ μεθόδου αποτοξίνωση δεν αντικαθιστά τι θεραπείες που προτείνουν οι ιατροί των διαφόρων ειδικοτήτων. Κυρίε και κύριοι, οι διαβητολόγοι, όλοι οι ειδικοί που ασχολούνται με το διαβήτη, τι λένε, τι λένε, ότι τα οξυδοτικά προϊόντα, τα οξυδοτικά προϊόντα τα εξωτερικά και τα οξυδοτικά προϊόντα που παράγει ο διαβήτης και τα δύο είναι η αιτία να καταστρέφονται τα αγγεία και τα νεύρα. Θα το ξαναπώ. Τα οξυδοτικά προϊόντα που κάνει η βιομηχανία, η βιομηχανία φτιάχνει οξυδοτικά προϊόντα σε υψηλέ υψηλές, υψηλές θερμοκρασίε, τα οποία τι γίνονται, τι γίνονται, βγαίνουν λοιπόν αλλοιωμένα, αλλοιωμένα προϊόντα, η γλυκοζηλίωση δεν είναι μέσα στο αίμα, η γλυκοζηλίωση είναι και στα τρόφιμα. η γλυκοζηλίωση του αίματο τι είναι, υπερβολική οξύδωση. Η υπερβολική οξύδωση στο, στο μαγειρίο καταστρέφει τα, τα, τρόφιμα. Η υπερβολική οξείδωση του αίματο καταστρέφει την αιμοσφαιρίνη. Καταστρέφει τα μάτια, καταστρέφει τα αγκεία. καταστρέφει τα νεύρα, καταστρέφει του μη, καταστρέφει την καρδιά, καταστρέφει τα πάντα. Ποιο είναι τώρα ο εχθρό, είπαμε. Ο εχθρό του σημερινού ανθρώπου είναι τα υπερβολικά οξυδωμένα, οξυδωμένα προϊόντα τη διατροφή και τα υπερβολικά οξυδωμένα στο διαβήτη. Ο διαβίτη κάνει ό,τι κάνει και η βιομηχανία. Οξυδώνει τις πρωτεΐνες ο διαβήτης. Αλλά και η βιομηχανία οξυδώνει τις πρωτεΐνες με τις ψηλέ θερμοκρασίες. Θα το ξαναπώ. Έχουμε δύο οξυδωτικά προϊόντα. Αυτά που παράγει η βιομηχανία και αυτά που παράγει ο διαβήτης. Η υπερβολική οξύδωση του διαβήτη κάνει υπερβολικά τοξικά προϊόντα τα οποία καταστρέφουν μάτια, νεφρά, νεύρα, αγγεία μυς, τα πάντα. Ποιο είναι τώρα, αυτή είναι ο εχθρό. Ο εχθρό είναι τα υπερβολικά οξυδωτικά σώματα ή τα τρώμε ή τα φτιάχνει ο διαβήτη. Ποιο είναι τώρα ο φίλο. Oh. Με, με δύο κουβέντε, οι φίλοι του διαβητικού είναι πρώτον το ερ οξύ. Το ερ λιποϊκό το ερ λιποϊκό σβήνει την υπερβολική οξύδωση του διαβήτη. Όλοι οι διαβητικοί μετά από το πρωί το μεσημέρι βράδυ που κάνουν υπερβολική οξύδωση. Οι διαβητικοί όλο το 24ωρο κάνουν υπερβολική οξύδωση. Γιατί είναι διαβητικη Άμα πάρεις την εξέταση αίματος ενός διαβητικού θα τη δεις οπωσδήποτε πάνω από ένα 40, 50, όλο το 24ωρο. Αλλά μετά από κάθε γεύμα, ο, πάει 2, 2,5. Εκεί λοιπόν γίνονται και οι μεγαλύτερε καταστροφέ. Οι μεταγευματικέ, οι μεταγεννητικέ επιπλοκές. Ποιο τι σταματάει, Ποιο μάλλον τι μειώνει ή τι εξουδετερώνει, Ερ λιποϊκόξι. Το Ερ λιποϊκόξι το έχει φτιάξει ο Θεό. Ο Θεό. Η ντόκτορ φόρμουλα ακολουθεί φυσικές ουσίες οι οποίες μπορούν μετά από το γεύμα να μειώσουν, να μειώσουν, να μειώσουν την καταστροφή του υπερβολικού σαχάρου. Το πάνγκρεας είναι ρυθμιστής του σαχάρου, το πάνγκρεας. Άμα όμως το, το καταστρέφεται από την υπερβολική οξύδωση, εδώ έχω το, το εδώ έχω το πάνγκρεας. Το πάνγκρεας τρώει μια σφαλιάρα από αυτά που τρώμε. Εδώ. Αν διχόν δεν παίρνετε κάθε πρωί σελήνιο, το καημένο το πάνγκρεας πεθαίνει. Πεθαίνει από τι? Από την υπερβολική οξύδωση. Ένα πράγμα που πρέπει να παίρνουν όλοι οι διαβητικοί είναι το σελήνιο. Το σελήνιο δεν πρέπει να το πάρουμε μόνο όταν έχουμε προβλήματα στο θυροειδή. Στο θυροειδή γίνεται υπερβολική οξείδωση και χρειάζεται το σελήνιο. Αλλά η υπερβολική οξύδωση γίνεται και μέσα στο πάνγκρεας. Όταν καταστρέφεται η αιμοσφαιρίνη από την υπερβολική οξύδωση, δεν θα καταστρέφεται και οι πρωτεΐνες του πανγκρέατος. Το πάνγκρεας φτιάχνει ισουλίνη. Τι είναι η ισουλίνη, πρωτεΐνη. Ποιος την καταστρέφει, η υπερβολική οξύδωση. Ποιος την προστατεύει, μπράβο, το σελήνιο. Διότι θέλει λοιπόν ο άνθρωπος, ε, λογικό είναι σαν να, ε, παιδί, να ακολουθούμε την Αμερική, ο Αμερικάνος τι θέλει. Ε, ναι, να, να τρώει ό,τι θέλει και όσο θέλει και να είναι και υγιής. Αν δεν γίνεται αυτό, εμείς λοιπόν Αμερικανοποιούμαστε και αυτό λοιπόν είναι το κόστος αυτού του, νου, του δυτικού τρόπου ζωής. Έρχεται λοιπόν η Dr. Formula, σου λέει όσο γίνεται, όσο γίνεται, όσο γίνεται, βελτίωσε τον τρόπο ζωή σου και παίρνε αγόρι μου μετά πρωινό και μεσημεριανό το ερ οξύ. Κάθε μέρα το πρωί, διαβητικέ, παίρνει ένα σελήνιο. Θα βοηθήσει να μην καταστρέφονται τα β' κύτταρα του παγκρέατος που θα σε πάνε σε ανεπάρκεια νησουλίνης. Ο διαβήτης, ο διαβήτης πρώτα πρώτα έχει σχέση ότι η νησουλίνη δεν μπορεί να βάλει ζάχαρο μέσα στα κύτταρα. Αυτό λέγεται αντίσταση στην νησουλίνη. Να πάτε όλοι σας το πρωί και να μετρήσετε πόσο η ινσουλίνη έχει ταινιστική. Όταν τη δείτε ανεβασμένη, ενώ πρέπει να είναι 3 ή 5 το πολύ, πάει 30, 35, 60 καμιά φορά, αυτό είναι αντίσταση στην ινσουλίνη και από εκεί και πέρα όλες οι διαταραχές έρχονται, που λέγονται μεταβολικές διαταραχές ή μεταβολικό σύνδρομο. Το πρώτο, πρώτο πράγμα λοιπόν είναι η μεταβολικο συνδρομο το πρωτο πραγμα λοιπον ειναι η αντισταση στην ινσουλίνη. Αν δεν αλλάξει τις κακές συνήθειες, με καλές συνήθειε, ό,τι και να κάνουν διαβιτικοί, φοβερά πράγματα. Έρχεται λοιπόν ο γιατρός ο Φικιώρης, επειδή είμαι ο ίδιος διαβιτικός, επειδή είμαι ο ίδιος παχύσαρκος, και εδώ και 20 χρόνια, ολόκληρα χρόνια, διατηρώ τα αγκία μου σε πολύ καλή κατάσταση. Ούτε τα μάτια μου έχουν καταστροφεί, ούτε, ούτε στεφανία έχουν ευλαχθεί, ούτε καροτίδες έχω. Όχι. Πώς. Με το έρ λιποϊκόξι και την πεμφωθία πριν 10 χρόνια έπαιρνα κάψουλε. Μετά από κάθε γεύμα έπαιρνα κάψουλε. Ερ λιποϊκό οξύ και μπεμφοθιαμίνη. Τώρα τα τελευταία 10 χρόνια που έχει προδεύσει η Dr. Φόρμουλα που είναι 20 χρόνια, 20 χρόνια, 20 χρόνια μπροστά με τη λεγόμενη νανοτεχνολογία, πίνω μια κουνταλιά τη σούπα στο πρωί. Ερ λιποϊκό οξύ, ένα κουταλάκι μπεμφοθιαμίνη, το μεσημέρι το ίδιο και το βράδυ το ίδιο, παρόλο που τρώω λίγο. Κατά αυτόν τον τρόπο, κατά αυτόν τον τρόπο διατηρώ το ζάχαρό μου το πρωί. Ναι. Είναι, εάν περπάταγα κιόλα περισσότερο, θα ήταν ακόμα πιο ρυθμισμένο. Επειδή όμω ψιλοβαριέμαι, δεν το κάνω συστηματικά. Δεν το κάνω συστηματικά. Εν τούτης, δίνω πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη αξία στο έρελιποϊκό και στην πεμφωθιαμίνη. Είναι δύο προϊόντα, είναι δύο προϊόντα που μου γλιτώνουν 100, 100, 100, 100 τρισεκατομμύρια τριχοειδία αγκία. Έχουμε 100 δισεκατομμύρια, μάλλον 100 δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια μικρόβια, 100 δισεκατομμύρια κύτταρα. Κάθε κύτταρο θέλει ένα τριχοειδέ. Ποιο αυτό το ανοίγει, μπράβο. Η μπεμφωθιαμίνη και το έρηπο οικό οξύ. Τα τριχοειδή τα ανοίγει, μόνο η μπεμφοθιαμίνη και το ερ λιποϊκό όξι. Έρχεται λοιπόν τώρα, έρχεται λοιπόν τώρα να, 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 ελαχιστοποιήσουμε, να ελαχιστίσουμε τις επιπλοκές του σαχάρου. Προσέξτε, το ζάχαρο γιατί είναι επικίνδυνο. Γιατί είναι επικίνδυνο. Διότι, διότι ενώνεται το ζάχαρο με πρωτεΐνη. Αυτό λέγεται γλυκοζηλίωση. Και ναι, μεν η γλυκοζηλίωση γίνεται φυσιολογικά με ένζημα, αλλά γίνεται όμω και παθολογικά. Πολλέ oh, πρωτενε eh, πολλές πρωτεΐνες για να είναι μαλακές ενώνονται με ζάχαρα. Αυτό είναι φυσιολογικό γλυκοζηλίωση. Όταν όμως η γλυκοζηλίωση γίνεται έντονα, τότε λοιπόν είναι καταστροφή, καταστροφή του πρωτεΐνου. Γλυκοζηλίωση με λίγα λόγια σημαίνει καταστροφή της αιμοσφαιρίνης, των αγκίων, των ματιών η λεγόμενη διαβητική αυλιστροπάθεια, διαβητική αγκιοπάθεια και διαβητική νευροπάθεια. Όλα πάνε κατά διαόλου. Όταν λένε πάνε κατά διαόλου, κατά... να μην πω λοιπόν ότι η ντόκτορ Φόρμουλα είναι αυτή που βοηθάει τον διαβητικό να μην έχει πολύ σοβαρές επιπλοκές. Μπορεί να γίνουν οι επιπλοκές. Δεν σου είπα ότι παίρνει έρλιπο και και ξεμπερδεύεις. Ναι, αλλά έχει σχέση όμω και αν τρώ εσύ τώρα, ε, πώ το λένε, παγωτά ή τρώ βερίκοκα. Εγώ λοιπόν το πρωί έφα τα βερικοκάκια μου με τα αμυγδαλάκια μου, πήρα μια κουταλιά έρλι που και μπεφωθεί μήνυμα. Προσέξτε. Ένα άλλο που δεν ξέρετε είναι ότι το ζάχαρο στο αίμα μπαίνει μέσα στα κύτταρα από δύο πόρτες. Η μία πόρτα λέγεται η πόρτα της Ινσουλίνης. Και άλλη πόρτα λέγεται η πόρτα της στραχισκετολάσης. Η πόρτα της Ινσουλίνης την ανοίγει το πάνγκρεας. Η πόρτα της τρασκετολάση την ανοίγει η μπεμφοθιαμίνη. Η μπεμφοθιαμίνη, η μειωνει μειώνει κατά 70-70-70% το ζάχαρο. Τι το κάνει. Η γλυκόζη ε, είναι, ένας, είναι ένας χημικός δακτύλιος που λέγεται εξοζαμίνη. Η μπεμφοθιαμίνη μετατρέπει τη ζάχαρη που είναι εξοζαμίνη σε, πεντο, σε, σε πεντόζι, πεντόζι. Την πεντόζι την τρώνε, την τρώνε οι πυρήνες των κυτάρων και γενικά ορισμένα ειδικά κύτταρα. Έρχεται λοιπόν τώρα η μπεμφοθιαμίνη, παίρνει το ζάχαρο του αίματος και κατά 70% το μετατρέπει σε πεντόζι. Επομένως εγώ μετά από το γεύμα, από το γεύμα παίρνω μπεμφοθιαμίνη και μου το ρίχνει. Μειώνεται και το ζάχαρο όταν παίρνω το έργο οξύ, διότι η οξύδωση κάνει ζάχαρο. Και το ζάχαρο κάνει οξύδωση. Και η οξύδωση κάνει ζάχαρο και το ζάχαρο κάνει οξύδωση. Σταματάω το φαυλοκύρκο οξύδωση ζάχαρο, οξύδωση ζάχαρο, με το μια κουταλάρα έργο οξύ, ένα κουταλάκι με φωθιαμίνη και να. Και το μαγουλάκι μου είναι ωραία και τα μαλλιά μου δεν πέφτουν και κέφι έχω και τα αγκία μου είναι και, ε, καθαρά τι άλλο να σας πω; Από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα και τα κεφτεδάκια μου τρώω, αλλά δεν τρώω κάθε μέρα τη γανιτά, τη γανιτά. Όσο γίνεται να είναι στο φούρνο με νερό, με νερό. Ό,τι είναι αφυδατωμένο είναι νεκρό, νεκρό. Ε, ε, η βενφοθιαμίνη, η μπεμφωθιαμίνη έχει φτιαχτεί. Η βενφοθιαμίνη είναι τροποποίηση της θιαμίνης το, το, 1000, το 1060, στη δεκαετία του 1960, επειδή θέλαμε αποτελεσματική θιαμίνη, η θιαμίνη είναι η βιταμίνη B1 που μπαίνει μέσα στα κύτταρα με διάχυση. Αυτή η διάχυση δεν είναι έντονη. Δεν είναι έντονη. Επομένως, Τόνους να πάρω θιαμίνη δεν μπορεί να μπει μέσα στα κύτταρα που θέλω εγώ μεγάλες ποσότητες. Έρχεται λοιπόν τώρα η βιοχημία, η βιοχημεία παίρνει τη θιαμίνη και την κάνει μπεμφοθιαμίνη. Κυρίως την κάνει λιποδιαλυτή. Τη βάζει στα λιποσώματα και απορροφείται πάνω από 98% στα αγγεία και στα νεύρα. Η μπεμφοθιαμίνη κυρίες και κύριοι πηγαίνει μέσα στα αγγεία, στα αγγεία και εξουδετερώνει αυτά τα τελικά προϊόντα υπερβολικής οξύδωσης, ε, 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 όλα αυτά τα εξουδετερώνει, διότι τα ενεργοποιεί τα νεφρά. Αυτά μέσα που κυκλοφορούν πηγαίνουν στα νεφρά, πηγαίνει η μπεφοθιαμίνη και αυξάνει την αποβολή διαμέσου των νεφρών. Όλα βέβαια έχουν και κάποιο ρυθμό. Δεν μπορεί εσύ να τρως γλυκοζιωμένα προϊόντα και να θέλεις μπαμ και κάτω να τα βγάλουν τα νεφρά, όλα γίνονται δημοσιογραφημένα Έτσι λοιπόν, έτσι λοιπόν, τα τι παθαίνουνε, τι βαθαίνουνε, τα τριχοειδή. Ναι, ε, χαλάει λοιπόν ο εγκέφαλο, ε, δεν λειτουργεί, ξεχνά σαν ε, αυτό λέγεται νευρική, νευρική, διαβητική νευροπάθεια, που μπορεί να είναι κεντρική στο μυαλό ή στα νεύρα, περιφερική. Με λίγα λόγια περπατάς και δεν καταλαβαίνει αν περπατά, διότι έχουν καταστραφεί τα νεύρα. Ε, αισθάνεσαι κάπου, κάπου, λίγα μυρμηγκιάσματα. Δεν είναι τίποτε. Κατεστραμμένα νευράκια. Ε, καμιά φορά νιώθει και να, να σε καίει. Δεν είναι τίποτε. Δεν είναι τίποτε. Ναι, είναι διαβητική νευροπάθεια. Ναι, ναι. Η νευροπάθεια σου δίνει μυρμηγκιάσματα και καύσου. Α, καύσου. Και αν τώρα είναι, συμπιέζονται οι σπονδυλικοί στήλοι, ακόμα χειρότερα. Έχω έναν, έχω έναν γυμναστή της τρίτης ηλικία. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έρχεται περίπου μια φορά τη βδομάδα και μου ξεμπλοκάρει, μου ξεμπλοκάρει τον πέμπτο σφυϊκό με τον πρώτο ιερό. Λόγω της ορθίας θέσεως, ο άνθρωπος ταλαιπωρεί τα νεύρα που βγαίνουν από, το, που από τη σποδιλική στήλη. Εδώ λοιπόν αυτό το νεύρο, το νεύρο εάν συμπιεστεί, δημιουργεί φλεγμονή. Μόνο, 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 μόνο η μπεμφοθιαμίνη μαζί με την κουρκουμίνη θα μπορέσει να του βοηθήσει. Μόνο, μόνο. Το μόνο το. Ξέρετε. Άπειρος κόσμος, άπειρος κόσμος, έχει τέτοια προβλήματα στην οσφή. Άπειρος κόσμος. Το πρώτο πράγμα είναι όσοι έχουν προβλήματα στον αφιένα ή στη μέση πρέπει λοιπόν να τσακίσουν αφενός μεν τη φλεγμονή με την φοβερή κουρκουμίνη, ένα κουταλάκι, μαζί λοιπόν με μία μπενφοθιαμίνη, ένα κουταλάκι και οπωσδήποτε μία πολυβιταμίνη B. Αυτά τα τρία, τα τρία ανακουφίζουν αφιενικά προβλήματα. Εδώ, ο αφιένας, ο φιένας, βγάζει μία πλεξούδα. Το βραχιόνιο πλέγμα εδώ, 7. 7 νεύρα κάνουν μια πλεξούδα. Αυτά λοιπόν από συμπίεση των εύρων δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα. Ενοχλούμαστε, ενοχλούμαστε, ενοχλούμαστε. Έρχεται λοιπόν ο συνδυασμό ένα κουταλάκι κουρκουμίνι, ένα κουταλάκι μπε και ένα κουταλάκι μπεφοθιαμίνι μέσα σε 23 λεπτά και μισό, δεν πάει 25 λεπτά, σε 23 λεπτά, παμ, ανακουφίζεσαι. Έρχεται λοιπόν και ο Μανώλης και τι σου κάνει, ε, χαλάρωση. Ε, οι, οι πέτσες των, το, των μυών έχουν μια πέτσα που λέγεται περιτονία. Έρχεται λοιπόν ο Μανώλης με ειδικέ ασκήσεις και κάτι βεντούζες από σιλικόνη σου τραβάει τις, ε, ε, τις τα, 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 τα περιτονίες των νεύρων και έχετε καλύτερη αιμάτωση. Και βλέπεις τρομακτικό αποτέλεσμα. Επιπλέον η ΚΑΠΑ 2 εμποδίζει να γίνεται ασβέστωση ο Αφιένας. Α, Πάει αυτό. Στο νόμο, το ίδιο πράγμα. Πάω τώρα στο γλουτό. Εάν τυχόν δείξει με το χέρι σου, του λε πού πονά και σου λέει εδώ, με, με, τον αντίχερα εδώ. Αυτό, αυτό είναι συμπίεση του ισχυακού νεύρου από ένα μη που λέγεται απειοειδή. Αυτό το ισχυακό νεύρο περνάει από ένα μη που λέγεται απειοειδή. Όταν σφίγγει ο απειοειδή, έχει σιαλγία. Η, η Κουρκουμίνη, η η Μπερφοθιαμίνη, τι κάνει. Χτυπάει τη φλεγμονή, χτυπάει λοιπόν την ε, ε, αναζωογονή τον Εύρω και ο Μανώλης με κτάσεις τεντώνει, τεντώνει, τεντώνει τον απειδή χαλαρώνει και περπατάς. Είναι πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Τώρα, σας δίνω και ένα τηλέφωνο που πάνε ότι απαγορεύεται να δίνουν τα τηλέφωνα. Εγώ... Ούτε όφελο έχω από τον Μανώλη, για σας το κάνω. Τέλο πάντων, δεν το ξαναδείχνω. 697-606-2044. Ακούστε να σα πω. Εγώ θέλω να βοηθήσω τον κόσμο. Άμα πάω βρω μια ταβέρνα και μου, μου τηγανεί εμένα ε, στο, στο ελαιόλαδο, την, ε, την προβάλλω. Δεν, ε, δεν παίρνω ποσοστά από τι ταβέρνε. Αν δω ένα καλό γιαούρτι προβάλλω ποιο κάνει καλύτερο γιαούρτι. Αν δω καλό ψωμί, τα ίδια. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Εγώ λοιπόν θέλω να προβάλλω ποιοτικά ποιοτικού ανθρώπου. Δεν είναι, δεν είναι τώρα εμπόριο ή είναι δύσκολη η ποιότητα. Η εταιρεία Doctor Formula είναι ποιοτική. Δεν θα υπηρετούσα ποτέ, ποτέ μια εταιρεία η οποία δεν έκανε προϊόντα υπερβολικά, υπερβολικά ποιοτικά. Η εταιρεία Dr. Formulas, Dr. Formulas φτιάχνει, φτιάχνει υπερβολικά αποτελεσματικές βιταμίνες. Η βιταμίνη C, μπαμ και κάτω, φτιάχνει το αίμα. Η λιποσομιακή B, μέσα σε 20 λεπτά, σου ανανεώνει τον εγκέφαλο και τα νεύρα. Η, το μαγνήσιο... Το, το μαγνήσιο μέσα σε 20 λεπτά χαλαρώνει και κοιμάσαι. Το σπρέι βιταμίνη B12 μέσα σε λίγες μέρες σου ανεβάζει την B12. Η γλουταθιόνη ένα κουταλάκι το βράδυ απομακρύνει αλκόλες, ό,τι είναι τοξικό, από το σηκώτη. Γλουταθιόνη, φοβερό. Έρχομαι τώρα στο R-λιποϊκό και στην περφοθιαμίνη. Αυτά τα δύο προϊόντα είναι... Κανονικά πρέπει να τα παίρνουν όλοι οι άνθρωποι να προλάβουν το διαβήτη. Διότι όλοι οι άνθρωποι βρίσκονται σε προδιαβήτη. Σε προδιαβήτη. Δεν υπάρχει διετικός άνθρωπος που να έχει ζάχαρο μεταξύ 0,75 και 90. Κανονικά το ζάχαρο, το πρωινό, πρέπει να είναι 0,75 και 90. Για πέστε μου ποιος υπάρχει. Κανένας. Κανένας. Σου λέει, α, δεν έχω πολύ ζάχαρο. Ένα 40 πάει. Α, δεν έχω πολύ ζάχαρο. Α, ένα 60, ένα. Ε, δεν είναι πολύ. Άλλο λοιπόν νομίζει ότι πρέπει να φτάσει σε διαβητικό κόμμα για να έχει πολύ ζάχαρο. Κυρίες και κύριοι, η καταστροφή του ανθρώπου είναι η και οι τη. Έρχεται λοιπόν η Dr. Formulas, η εταιρεία που πηγαίνει 20, 20, 20, 20 χρόνια μπροστά και σου δίνει δύο προϊόντα που εξουδετερώνουν Μέχρι ενό ορισμένου σημείου εξουδετερώνουν τι επιπλοκέ, τι επιπλοκέ, τι επιπλοκές. Από εκεί και πέρα το ζάχαρό μου δεν είναι παραπάνω από ένα είκοσι το πολύ. Εκεί παίζει. Ένα δέκα, ένα δεκαεννιά, ένα είκοσι, εκεί δεν είναι κανεί. Αλλά ποιο μου το διατηρεί, μια κουταλάρα έρλειπο και ένα καουταλάκι μπεφωθιαμί. Πριν δέκα χρόνια έπαιρνα τι κάψουλε. Τώρα λοιπόν που βγήκανε οι λιποσωμιακέ, παίρνουν αυτό. Και αν θέλω, εάν θέλω, εάν θέλω ενέργεια, τι παίρνω. Ένα κουταλάκι Q10 το πρωί. Φτάνει ένα κουταλάκι. Το, το αέρι λιποϊκό οξύ δεν φτάνει μια κουταλιά, θέλει τρει. Η μπεμφορθιαμίνη δεν φτάνει ένα κουταλάκι, θέλει τρία. Αλλά το Q10 το πρωί φτάνει. Ένα κουταλάκι Q10 πηγαίνει, πηγαίνει που και μου μετατρέπει ψωμί, τυρί, κρέατα σε ηλεκτρονική ανάφλεξη. Με λίγα λόγια, το Q10 μου δίνει ενέργεια, ενέργεια, ενέργεια για την καρδιά και τον εγκέφαλο. Κυρίε και κύριοι, ξαναδιαβάζω, ξαναδιαβάζω, ότι η Μπεμφοθιαμίνη την, την, φτιάξανε τη δεκαετία του 60. Και είναι, και είναι, και έχει μεγαλύτερη βιοδιαθεσιμότητα από την απλή θιαμίνη. Η απλή θιαμίνη Βοηθάει, αλλά δεν είναι όμως σαν την πενφοθιαμίνη, γι' αυτό και έγινε. Και βοηθάει λοιπόν και βοηθάει την διαβητική νευροπάθεια και ακόμα και ασθενή σε αιμοκάθαρση. Έτσι. Η μπεμφωθιαμίνη λοιπόν εμποδίζει σημα, ε, σημαντικά τις μικρο μικροαγγειακες τα τριχοειδή αγκία και τις μακρο όπω όπως είναι ανεβρίσματα, λαγόνιες και τα πράγματα. Έτσι. Και βοηθάει λοιπόν τις συνέπειες της ενδοπλασματικής δυσλειτουρίας. Πού είναι το, ε, το, 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 ενδοφύλιο, δυσλειο, το ενδοφύλιο, το εσωτερικό τείχωμα των αρτηριών. Το εσωτερικό τείχο με τον αρτιόν το καταστρέφουμε το τσιγάρο, το φτιάχνει το αρτερνόρ, βοηθάει να μην μπίζει το αίμα τα ωμέγα πλάς και εξουδετερώνει, εξουδετερώνει τα υπερβολικά οξυδωμένα προϊόντα που λέγονται τελικά προϊόντα υπερβολικής υπερβολικής οξύδωσης με την πεφοθιαμίνη που, που τα διώχνει από τα νεφρά. Τρία προϊόντα, τρία προϊόντα. Το αρτερνόρ φτιάχνει, φτιάχνει καινούριο δοθήλιο από τα φύλλα της ελιάς, το αρτερνό. Ποιο τα καταστρέφει, το τσιγάρο. Εν συνεχεία θέλουμε να είναι ρευστό το αίμα. Ποιο θα ρευστοποιεί, τα ηχθιέλαια. Α, και θέλουμε λοιπόν να διώξουμε ε, και φτεδάκια. Ναι, ρε, επειδή, να μην φάμε και λίγο γόνο μαρίδα. Πο, π, νοστιμότατο. Ε, όλα αυτά τα διώχνει η μπεμφοθιαμίνη. Και μου ρίχνει και το ζάχαρο, διότι η μπεμφοθιαμίνη ενεργοποιεί τη γνωστή σα τρανσκετολάση. Λοιπόν, η, η λοιπόν ε, ενεργοποιεί τη τρανσκετολάση, ένα σημαντικό ένζυμο της φωσφορικής πεντώσης. Με λίγα λόγια, η ζάχαρη που είναι ξώση, γίνεται πεντώζη και γίνεται με, την, με το ένζυμο τρανσκετολάσης που το ενεργοποιεί η Μπενφοθιαμίνη. Νομίζω ότι εξήγησα. Συμπέρασμα, συμπέρασμα. Μετά από κάθε γεύμα, μια κουταλιά τη σούπα έρλι υπόξη και ένα μπεφοφιαμίνη, ελαχιστοποιούμε, ελαχιστοποιούμε τι διαβητικέ επιπλοκέ. Άντε, παιδιά, πάμε να κάνω μπάνιο σήμερα. Άντε, φιλιά, γεια σα, γεια. Ελάτε με την Doctors Formula στο διαστημόπλαιο της νανοτεχνολογίας που θα σας εκτοξεύσει στον κόσμο των λιποσωμάτων. Doctors Formulas σας μεταφέρει στον θαυμαστό κόσμο της νανοτεχνολογίας για μια καινούρια ζωή.